Κοινοβούλιο έχει εκδώσει σειρά αποφάσεων και ψηφισμάτων με τα οποία στηρίζει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, βάσει των οποίων ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έχουν βρεθεί πολλάκι στα δικαστήρια στηρίζοντάς τους. Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του διεκδικεί τα 91 εκατομμύρια ευρώ της κρατικής χρηματοδότησης που δικαιούται η Πάτρα και προβλέπεται στο νόμο Καλλικράτη, από τα οποία λαμβάνει μόλις 24 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν φτάνει ούτε για τη μισθοδοσία των μονίμων εργαζομένων του Δήμου, πόσο μάλλον για την κάλυψη όλων των άλλων αναγκών, συν τη μισθοδοσία των συμβασιούχων που μένουν στη θέση τους με δικαστικές αποφάσεις. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε σταματήσει στιγμή να αναδεικνύουμε τα μεγάλα αδιέξοδα που δημιουργεί σε όλους τους Δήμους και φυσικά και στο Δήμο Πατρέων η αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων. Δεν έχουμε σταματήσει στιγμή τη διεκδίκηση ταυτόχρονα με την τιτάνια προσπάθεια που διεξάγουμε ώστε να μην χαρατσώνει ο Δήμος μας τον πατραϊκό λαό, να τον ανακουφίζει οικονομικά όσο μπορεί στο ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που καλείται να δράσει. Αναδείξαμε την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγούνται οι Δήμοι με το πέρασμα σε αυτούς τουλάχιστον 200 αρμοδιοτήτων τα τελευταία χρόνια φορούς τους αντίστοιχους φόρους. Ανάμεσα σε αυτές είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη, η περίθαλψη των αδεσπότων ζώων και μια σειρά άλλες υπηρεσίες για τις οποίες έχουμε καταβάλει τρομερή προσπάθεια ώστε να διατηρούνται σε ένα επίπεδο και να μην αφαιθούν στην τύχη τους ή να περάσουν σε ιδιώτες εργολάβους, όπως είναι άλλωστε η στόχευση της κυβέρνησης. Αναδείξαμε τις τραγικές συνέπειες της ακρίβειας που εκτός από τη συρρήκνωση του εργατικού λαϊκού εισοδήματος έχει επίπτωση και στη λειτουργία του Δήμου.